πάω πίσω πολύ, θα σας πάω πάρα πολύ πίσω στην Τετάρτη Δημοτικού. Όταν πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού, αποταμίευα το χαρτζιλίκι μιας ολόκληρης εβδομάδας, κρυφά από τη μητέρα μου, και έτρεχα με λαχτάρα να αγοράσω το περιοδικό Μανίνα. Ελπίζω κάποιοι να το θυμούνται από εσάς εδώ. Ο λόγος ήταν ένας και μοναδικός. Είχε ένα ένθετο με χαρτοκοπτική για χάρτινες κούκλες, τις οποίες ντύναμε με χάρτινα ρούχα. Εκείνη την εποχή το να ντύνω τις κούκλες μου ήταν η μοναδική μου διασκέδαση. Ο υπόλοιπος χρόνος μοιραζόταν ανάμεσα στο διάβασμα, το σχολείο και τις δουλειές του σπιτιού. Γιατί φυσικά όλη μου η συμπεριφορά έπρεπε να ακολουθεί το πρωτόκολλο και τους κανόνες που πρέπει να τηρεί ένα κορίτσι που κατάγεται από τη Λακωνία. Να αναφέρω εδώ ότι η μητέρα μου και ο πατέρας μου κατάγονταν από τη Μάνη. Και εγώ ήμουν κορίτσι, όχι παιδί. Με αυτό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή αυστηρότητα, καταπίεση, έλλειψη ελευθερίας στο λόγο, στον ντύσιμο, έλεγχος για τα πάντα. Η επιτρεπόμενη ψυχαγωγία, το κέντημα και το κατηχητικό. Αντιλαμβάνεστε καταπίεση, έτσι. Για δύο περίπου χρόνια, μετά το διάβασμα και τις άλλες υποχρεώσεις, έντυνα με πολύ μεγάλη αφοσίωση και προσοχή τις κούκλες μου, μέχρι που κάποια στιγμή βαρέθηκα τις στιλιστικές προτάσεις του περιοδικού και άρχισα να αναζητώ, εντός των τυχών πάντα, του διαμερίσματος που μέναμε με τον αδελφό μου και τους γονείς μου στο κέντρο της Αθήνας, έναν άλλο τρόπο διασκέδασης. Ευτυχώς, ο μπαμπάς της κολλητής μου είχε ακριβώς απέναντι από το σπίτι σινεμά, κάτω από το σπίτι το δικό της, και βλέπαμε που και που κάποια ταινία. Στην έκτη δημοτικού προς πρώτη γυμνασίου, άρχισε η ροκ μουσική να παίζει καθημερινά στο σπίτι μαζί με τα νεύρα της μητέρας μου. Το άλμπουμ των Pink Floyd, το πασίγνωστο The Dark Side of the Moon, αυτό με το πρίσμα στο εξώφυλλο Καλή Ώρα, ακουγόταν οπωσδήποτε μία φορά την ημέρα. Τις χάρτινες κούκλες πια είχε αντικαταστήσει το μολύβι και το χαρτί, γιατί είχα αρχίσει να γράφω ποίηση και πεζά κείμενα. Θαυμάζοντας παράλληλα την καθηγήτρια, τη φιλόλογο και αριστεύοντας την έκθεση και τα νεοελληνικά, κερδίζοντας και έναν έπαινο για την καλύτερη έκθεση στην Τρίτη Γυμνασίου, είναι η στιγμή που αρχίζω να ονειρεύομαι ότι θα γίνω δημοσιογράφος. Παράλληλα όμως, η καθηγήτρια μουσικής με παρότεινε να ασχοληθώ με το τραγούδι, γιατί ήμουν στη χοροδία και έκανα ντουέτο με την κολλητή μου. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Με επέλεγαν πάντα να παγγείλω στις σχολικές γιορτές, να συμμετέχω στις θεατρικές παραστάσεις. Μου άρεσε και ο χορός, οπότε αρχίζω εκείνη τη στιγμή και σκέφτομαι δραματική σχολή, χορούς και πανηγύρια. Το σπίτι μου δε απήχε μόλις δύο τετράγωνα από την πολύ γνωστή εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών, τη Φίνος Φιλμ, και από πολύ μικρή έβλεπα να περνούν κάτω από τον μπαλκόνι μου όλες οι διασημότητες της χρυσής εκείνης εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Καρέζη, Κούρκουλος, Βουγιουκλάκη και άλλοι πολλοί. Εν τω μεταξύ, μπαίνοντας στην εφηβεία, τα υπαρξιακά και οι μελαγχολίες χτυπούσαν κόκκινα. Ξεκινάω να διαβάζω το ένα βιβλίο ψυχολογίας μετά το άλλο. Και αρχίζω να ονειρεύομαι ότι θα γίνω ψυχολόγος ή κοινωνική λειτουργός για να βοηθάω στο μέλλον παρόμοιες περιπτώσεις. Επαγγελματικός προσανατολισμός, δηλαδή τρικυμία. Και ξεχνάω να σας πω την άλλη μου αγάπη, τον αθλητισμό. Και συγκεκριμένα το στίβο. Οπότε, κάπου ανάμεσα στο ηθοποιός, ψυχολόγος, ευτυχώς έχω ξεχάσει πια το επάγγελμα του δημοσιογράφου, παίζει και η Γυμναστική Ακαδημία. Στο Λύκειο αρχίζω και σκέφτομαι τη φιλοσοφική ή την αγγλική φιλολογία. Τελικά, στα 18, κάνω την επανάστασή μου, τα φορτώνω όλα στον κόκορα, σπάω το... Συγγνώμη. Ναι, όντως, έσπασα τον εξωτερικό μου μηνίσκο στο άλμα Ισμίκος, φεύγω για 20 μέρες από το σπίτι μου και μετά ξεκινάω να δουλεύω για να αποκτήσω την πολυπόθητη ανεξαρτησία μου. Στα 21 αποφασίζω οριστικά και τελεσίδικα να σπουδάσω την υποκριτική τέχνη. Μόλις είχα ξεκινήσει την προετοιμασία, όταν ξαφνικά αλλάζει δραματικά όλο το τοπίο γύρω μου. Αρρωσταίνει και πεθαίνει μέσα σε 6 μήνες ο πατέρας μου, τον πρώτο μήνα της Άνοιξης.
Μεγάλο σοκ για ένα κορίτσι 21 ετών. Το βάρος της απώλειας μεγάλο. Μου πήρε πολύ καιρό για να ξεκινήσω από εκεί που είχα μείνει. Η μόνη διέξοδος εκείνη την περίοδο ήταν το διάβασμα για τις εξετάσεις στη δραματική σχολή. Από το Μάρτιο όμως μέχρι το Σεπτέμβρη που θα έδινα τις εξετάσεις, η μητέρα μου, όποτε άκουγε τη λέξη ηθοποιός, πάθαινε κρίση. Πότε καρδιακή, υποτίθεται φυσικά, πότε μανιάτικη. Μετά κατάλαβα ότι από εκείνη μάλλον είχα αποκτήσει την κλίση στην υποκριτική. Υποκύπτω στους συναισθηματικούς της εκβιασμούς, αλλά και στη δική μου ανασφάλεια και συστολή και εγκαταλείπω την προσπάθεια και την ιδέα. Αθλούμαι, μαθαίνω ιταλικά και παντρεύομαι, δουλεύω και παντρεύομαι τον πατέρα των παιδιών μου. Έρωτας και φυγή ταυτόχρονα από την καταπίεση της μαμάς στα 22. Ακολουθούν δύο υπέροχα παιδιά και είμαι ευγνώμων γι' αυτό και λίγο αργότερα ένα καθόλου υπέροχο διαζύγιο. Στο ενδιάμεσο είχα συμμετάσχει σε θεατρική ομάδα, γιατί το αποθυμένο φυγή είναι αδύνατον. Και είχα ξεκινήσει μαθήματα για σχεδιασμό και κατασκευή κοσμημάτων, γιατί με τον τότε σύζυγο είχαμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε κοσμήματα και να τα διανέμουμε σε γκαλερί και σε επιλεγμένα καταστήματα. Αυτή ήταν η πρώτη μου γερή επαγγελματική επαφή με το επιχειρηματικό κομμάτι, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χοντρική πώληση. Είχα μια πιο light επαφή πριν παντρευτώ, δουλεύοντας σε ένα εξαγωγικό γραφείο ρούχων στο Κολωνάκι για περίπου ένα χρόνο, που όμως ήταν αρκετή για να διαπιστώσω ότι ο χώρος της μόδας ήταν κάτι σαν φυσικό περιβάλλον για μένα. Με το χωρισμό βρίσκομαι σε μια μεγάλη εισαγωγική εταιρεία ενδυμάτων στο τμήμα πωλήσεων. Είναι η στιγμή που νομίζω ότι σταματάει η επαγγελματική μου περιπλάνηση. Επιτέλους αισθάνομαι ότι εδώ ήρθα για να μείνω. Αναλαμβάνω την προώθηση ξένων brands στην ελληνική αγορά, κυρίως από τον group της Max Mara, και ταυτόχρονα αναλαμβάνω 6 σημεία λιανικής πώλησης, όντας υπεύθυνη για τις αγορές, το στήσιμο και το προσωπικό. Εξελίσσομαι σε διευθύντρια πωλήσεων του τμήματος γυναικείας ένδυσης. Όπως αντιλαμβάνεστε, η θέση που είχα αποκτήσει είχε πάρα πολλές απαιτήσεις. Σκληρά ωράρια, 18 ώρα, πολλά ταξίδια, Σαββατοκύριακα δούλευα, ενώ ταυτόχρονα μεγάλωνα δύο παιδιά μόνη μου. Ήταν όμως η δουλειά μου αυτό που ήθελα από τότε που έντυνα τις χάρτινες κούκλες. Απλά τώρα έκανα τις δικές μου προτάσεις και ήταν και sold out στη λιανική. Οπότε ήταν και μεγάλη ικανοποίηση. Χωρίς όμως να το καταλάβω, είχα μετατραπεί σε εργασιομανή. Είχα πέσει στην παγίδα της καριέρας, χωρίς αυτό να έχει αποτελέσει φιλοδοξία ή επιδίωξη. Είχα παρασυρθεί από την αγάπη για το αντικείμενο και τη φύση της δουλειάς μου, από την επαφή με τους ανθρώπους που ήταν διαρκής μέσα από αυτή. Και ήταν αυτά πράγματα που μου άρεσαν και με γέμιζαν. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, με εγκλώβησαν κιόλας. Έτσι, στα 12 χρόνια αυτής της πετυχημένης πορείας, ήρθε η στιγμή που άρχισα να ασφιχτιώ από την υπέρογη δουλειά, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου και την έλλειψη επαφής με τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό συνέβη το 2010. Η βοηθός μου και παύλα φίλη μου φεύγει και δεν υπάρχει περίπτωση να αντικατασταθεί. Και έχουμε μπει πια μέσα στην κρίση. Εκείνη την περίοδο αισθάνομαι και πιστεύω ότι όλοι το έχουμε νιώσει, έστω και μία φορά στη ζωή μας, ότι δεν θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι και να πάω στη δουλειά. Στη διαδρομή πολλές φορές δακρύζω. Νιώθω εγκλωβισμένη. Από τη μία έκανα μια δουλειά που μου άρεσε πάρα πολύ, έβγαζα καλά χρήματα και για τους τρεις μας, είχα πλήρη ελευθερία και εμπιστοσύνη από τον εργοδότη μου, από την άλλη όμως δεν ένιωθα ευτυχισμένη. Εν τω μεταξύ, το ίδιο διάστημα έχει προκύψει ένα σοβαρό οικογενειακό θέμα και η ανάγκη για να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μου είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική. Πώς τα έφευγα όμως και πώς τα έβρισκα κάτι καλύτερο σε πιο ανθρώπινους ρυθμούς? Και τη στιγμή μάλιστα που τα παιδιά μου ήταν σε ηλικία που τα έξοδα πολλαπλασιάζονταν. Αυτά τα ερωτηματικά και οι σκέψεις με βασάνισαν καθημερινά. Έπρεπε και ήθελα να φύγω. Ταυτόχρονα όμως για 2 χρόνια είχα αναλάβει να ολοκληρώσω ένα πολύ σημαντικό project για την εταιρεία, οπότε η υπευθυνότητά μου μαζί με το φόβο της αλλαγής και του ρίσκου με κρατούσαν δεμένη.
Άρχισε όμως να φωνάζει η ψυχή μου. Έβγαιναν διάφορα ψυχοσωματικά συμπτώματα, τα οποία μου έλεγαν ότι πρέπει να αλλάξω πορεία οπωσδήποτε. Και ήθελα κάτι πιο δημιουργικό, κάτι που να βασίζεται καθαρά στη δική μου αισθητική και στους δικούς μου κανόνες. Είχα φανταστεί το χώρο, το χρώμα στους τοίχους, τα έπιπλα, τη διαρρύθμιση, μέχρι και το ανθρώπινο δυναμικό μου. Γιατί φυσικά, λόγω της κρίσης, είχαν προκύψει απολύσεις και πολλοί φίλοι και γνωστοί από το χώρο ήταν πια διαθέσιμοι. Ολοκληρώνω το project. Το ολοκληρώνω ακριβώς, λοιπόν, το 2012, το παραδίδω και παρετούμε. Η κρίση είναι στα χάη της. Τα προβλήματα επίσης. Όμως αυτό το όνειρο του να δημιουργήσω ένα δικό μου χώρο που να προσεγγίσει τη μόδα με ένα πιο εικαστικό τρόπο, τώρα πια κυριαρχούσε στη σκέψη και σαν επιθυμία και σαν πλάνο. Υπάρχει βέβαια φόβος, πίεση, στρες, αγωνία και το οικογενειακό πρόβλημα που δεν έχει λυθεί και δεν μου επιτρέπουν τη δρομολόγησή του. Οπότε αποδέχομαι μία πρόταση να αναλάβω τη διεύθυνση πωλήσεων σε μία εταιρεία. Εκεί όμως οι συνθήκες με αναγκάζουν να φύγω σε 5 μήνες. Μέσα στη βαθιά κρίση, 2 παραιτήσεις μέσα σε 6 μήνες μετά από 14 χρόνια σταθερότητας. Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη. Ξανά φόβος, αγωνία, στρες, απογοήτευση. Χωρίς όμως να το καταλάβω, προφανώς λόγω της εμπιστοσύνης του πελατολογίου και του καλού ονόματος στην αγορά, ξεκινούν και έρχονται προτάσεις από διάφορες πλευρές και έτσι αναλαμβάνω να στείνω μπουτίκ, όντας υπεύθυνη για τις αγορές και το στήσιμο, το merchandising. 2 υπέροχα χρόνια, πολύ δημιουργικά. Παράλληλα όμως έρχονται και προτάσεις από ελληνικά σχεδιαστικά brands για να αναλάβω την πρόθεση και τη χονδρική πώληση. Πράγμα που σκεφτόμουν από την πρώτη στιγμή της κρίσης. Δουλεύοντας όμως ως freelancer, το μέλλον διαγραφόταν αβέβαιο. Και η δουλειά του buyer δεν είχε καμία οικονομική σταθερότητα. Υπήρξαν στιγμές που σκεφτόμουν να ψάξω πάλι μια άλλη δουλειά ως υπάλληλος, γιατί με πίεζαν και οι οικονομικές, οικογενειακές υποχρεώσεις. Το όνειρο όμως ήταν πάντα εκεί. Και άρχισαν να προκύπτουν πράγματα, να συμβαίνουν συμπτώσεις, οι οποίες έβλεπα ότι με σπρώχνουν όλο και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν πραγματικά σαν να είχε συνωμοτήσει το σύμπαν γι' αυτό. Ίσως γιατί το ήθελα πάρα πολύ και στην ουσία δεν το είχα εγκαταλείψει. Μέσα σε 2 χρόνια δηλαδή πέρασα από το χάος στην έμπνευση και στο χρώμα. Αλλά το χρώμα των επιθυμιών, που τώρα γίνονταν επιλογές. Το χρώμα της δράσης. Και έτσι, το 2014, ιδρύω το AP Showroom. Με πολύ όρεξη και αγάπη, με τη μορφή που ήθελα και με την πίστη που χρειαζόταν για να πετύχει. Και επιτέλους, ήταν το πρώτο όνειρο που πραγματοποίησα και σε μια στιγμή που όλοι και όλες οι προβλέψεις ήταν κόντρα στην υλοποίησή του. Ένα όνειρο που δεν είχα ονειρευτεί ως παιδί, αλλά ως ενήλικας και μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Η έντονη επιθυμία για αλλαγή πλεύσης, ναι μεν στο ίδιο ποτάμι, αλλά με διαφορετικό προορισμό και με την πίστη ότι μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, με την πίστη πια στον εαυτό μου που είχα ανακτήσει, να τα λέμε και αυτά, με ψυχολογική υποστήριξη τα τελευταία χρόνια, με οδήγησαν στην υλοποίησή του. Επιτέλους, είχα αφήσει πίσω τα εμπόδια των τρίτων και τα εμπόδια του ίδιου μου του εαυτού και είχα ισορροπήσει προσωπικά, οικογενειακά και επαγγελματικά. Πάλι βέβαια με τα μούτρα στη δουλειά, αλλά με άλλες προτεραιότητες πια. Το να κυνηγάμε τα όνειρά μας δεν είναι κλισέ, ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι ζητούμενο και το χρωστάμε στον εαυτό μας. Μας δίνει σκοπό, όραμα, ενέργεια. Και όταν αυτά πραγματώνονται, τότε είμαστε επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι. Και θα κλείσω με το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Λίγο πριν το τέλος του 2018, μετά από μια πολύ δύσκολη σεζόν πολύωρων καθημερινών δειγματισμών και πιέσεων, αποφάσισα να κάνω δώρο στον εαυτό μου ένα διαφορετικό ταξίδι. Μέχρι τότε τα ταξίδια που έκανα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είχαν σχεδόν πάντα επαγγελματικό χαρακτήρα. Τώρα χρειαζόμουν κάτι διαφορετικό και έτσι αποφάσισα να πάω στο Νεπάλ. Να κάνω ένα ταξίδι εμπειρία ζωής.
που θα μου χάρισε ανάταση και δύναμη ψυχής. Εκεί, μέσα από συναντήσεις με σουάμι, πνευματικούς δασκάλους, όπου κάναμε γιόγκα, ρέικι, διαλογισμούς και πολλές συζητήσεις, επιβεβαιώθηκε αυτό που αρχικά ανστικτοδός και μετέπειτα συνειδητά αναζητούσα μια ζωή. Η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα του να κάνουμε αυτό που μας δίνει ισορροπία, αρμονία και πληρότητα. Ο συμβολισμός αυτού του μικρού τατουάζ που έχω στον καρπό μου ήταν και θα έπρεπε να παραμείνει ο στόχος μου. Ισορροπία, αρμονία, ολοκλήρωση. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι, μέσα στη φύση, τη φιλοσοφία, την απλόχερη αγάπη, το χαμόγελο, την ηρεμία, αλλά και τη φτώχεια και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, κάθε στιγμή, κάθε εικόνα, κάθε χρώμα μου υπενθύμιζε ότι μπορούμε να γίνουμε ευτυχείς και ήρεμοι, ακολουθώντας την αλήθεια της ψυχής μας, ακολουθώντας τα θέλω μας. Και ήταν η χρονική στιγμή που χρειαζόμουν μια τέτοια υπενθύμιση σχεδόν σαν μετάγγιση. Και παρόλο που δεν κατάφερα να πάω στο Θιβέτ, η επαφή με αυτούς τους γαλήνιους χαρούμενους ανθρώπους και τη θρησκεία τους, η περιπλάνηση στις λίμνες, στα καταπράσινα βουνά, ήταν αρκετά για να μου θυμίσουν ότι είμαστε ένα απειροελάχιστο κομματάκι του σύμπαντος. Το δικό μας όμως σύμπαν, το ατομικό μας σύμπαν και η δική μας ευτυχία βρίσκεται στα χέρια μας, στις επιλογές μας που πρέπει να ορομολογήσουμε πέρα από τα οποιαδήποτε εμπόδια. Τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό, γιατί και βέβαια χρειάζεται δύναμη, και ειδικά όταν ο δυτικός τρόπος ζωής είναι μέσα στο πετσί μας, θα τη βρίσκουμε πάντα μέσα από την επαφή με τη φύση, τον άνθρωπο, την καλοσύνη, την αγάπη και την αγάπη για την ίδια την αγάπη και τη χαρά. Και όταν οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν, θα πρέπει να δημιουργούμε νέες συνθήκες, αυτές που μας ανοίγουν το μονοπάτι της πραγμάτωσης των επιθυμιών μας, των ονείρων μας. Και όπως λέει και μια πολύ καλή μου φίλη που έφυγε από την Αθήνα και ζει πια μόνιμα στην Κέρκυρα, δεν είμαστε δέντρα, δεν έχουμε ρίζες, μπορούμε πάντα να φύγουμε από εκεί που δεν ανήκουμε ή δεν μας ευχαριστεί πια. Μπορούμε πάντα να χρωματίζουμε τις μέρες μας με τα χρώματα της ψυχής. Και όταν η ψυχή δίνει το σώμα με θετική ενέργεια και αλήθεια, τότε αυτό, ό,τι και να φοράει, αντανακλά ομορφιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.